Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις των πολιτών με βίντεο ντοκουμέντα από την Εύβοια. Ο εμπρισμός πλέον είναι ξεκάθαρος, ενώ μάλιστα οργισμένος κάτοικος σε βίντεο που έδωσε αναφέρει τα εξής. Αμολάνε τα γκαζάκια στα άκαυτα. Αμολάνε γκαζάκια στα άκαυτα. Ταυτόχρονα στο χωριό Ασμίνη της Εύβοιας διατάχθηκε κένωση. Ωστόσο αρκετοί κάτοικοι αρνούνται να το εγκαταλείψουν. Γιατί δεν έρχεται ο κύριος Μητσοτάκης εδώ να μας βοηθήσει? Γιατί? Πέστε μου, γιατί? Εν τω μεταξύ, εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα γη, σπίτια, περιουσίες, επιχειρήσεις έγιναν στάχτη και από καΐδια. Η προσοχή τις τελευταίες ώρες είναι στραμμένη στο Ασμίνη, για το οποίο δόθηκε εντολή εκένωσης, καθώς δημιουργήθηκε ένα μεγάλο πύρινο μέτωπο, το οποίο πέρασε την αντιπυρική ζώνη που είχαν δημιουργήσει οι πυροσβέστες στο σημείο. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Ασμίνιου Ευβοίας, εκενώστε τώρα προς Ιστιαία. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας, ανέφερε το μήνυμα το 112 για τους κατοίκους του Ασμίνη, οι οποίοι ωστόσο αρνούνται να εγκαταλείψουν την περιοχή και τις περιουσίες τους και επιχειρούν να στήσουν αντιπυρικές ζώνες. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Ευθύμιου Λέκα, ο οποίος βρίσκεται στο σημείο, η φωτιά μπορεί να ελεγχθεί, διότι ο άνεμος πάει αντίθετα με τη φωτιά. Όπως τόνισε, οι αρχές επιχειρούν με συντεταγμένο τρόπο. Αν δεν αλλάξει ο άνεμος, τότε θα ελεγχθεί πολύ γρήγορα η κατάσταση. Νωρίτερα χτύπησαν οι καμπάνες και όλο το βάρος των μέσων πυρόσβεσης ρίχτηκε στη μάχη προκειμένου να μην πλησιάσουν οι φλόγες στα σπίτια. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.